κάνω μπλέχο απόχρωση, όπως βλέπεις. Ρωτώ πώς είσαι ψυχολογικά σε μια εποχή που τα πράγματα μας είναι αφαιρετικά. Δηλαδή, μας αφαιρούν, μας παίρνουν. Είναι ελπίδες, λεφτά, προοπτική. Έχει άμεση σχέση με αυτό που είπαμε πριν. Υπάρχει, χάσαμε. Είναι εμφανές ότι χάσαμε σε όλη αυτή την προσπάθεια της διαπραγμάτευσης. Αλλά αλίμονό μας να σηκώσουμε τα χέρια. Είσαι θυμωμένος από τη χασούρα αυτή. Ναι, αλλά δεν είμαι θυμωμένος εύκολα με τους διαπραγματευτές. Ναι, δίνεις το βάρος σου και στους άλλους. Και στην άλλη πλευρά εννοείς. Εννοώ ότι υπήρχε μία ελπίδα. Και υπήρχε μία ελπίδα και από τη μεριά του Αλέξη του Τσίπρα και από τους συνεργάτες τους, ότι θα κατορθώσουν να πείσουν στηριζόμενοι στο αίσθημα δικαίου, στην έννοια του δικαίου, όπως επίσης στη συνέχεια όταν κατάλαβαν ότι αυτό μπορεί και να μην περνάει, ότι αν τους εκθέσουν στην κοινή γνώμη και στην παγκόσμια γνώμη, θα κρατηθούν. Δεν έγινε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Σου προκαλεί αυτό θλίψη? Για παράδειγμα, εγώ σκεφτόμουν. Θυμό, αλλά δημιουργικό θυμό. Σκεφτόμουν ότι η ελπίδα μετά ποια είναι. Τι έχεις να ελπίζεις αυτό, μετά. Αυτό που είπα και στην αρχή, η γνώση του απέλπιδου. Υπάρχει μία απελπισία. Αλλά αυτή η απελπισία δεν μπορεί κανείς να πει ότι θα καθίσω, θα σταυρώσω τα χέρια και θα αφήσω τις συνθήκες να με καταβάλουν. Και τι κάνεις? Παλεύεις να φτιάξεις όσο το δυνατόν ένα καλύτερο αύριο, όχι μόνο για σένα, αλλά και για τα παιδιά σου. Δηλαδή, πώς προσαρμοζόμενο σε τρελά πράγματα που σου ζητάνε. Δηλαδή, φτάνει τώρα τέλος του μήνα. Ναι. Και έχεις τις ελληνικές οικογένειες να βάζουν κάτω με χαρτί και με μολύβι. Και τα έσοδά τους να είναι λιγότερα από τα έξοδά τους. Από αυτά που πρέπει να πληρώσουν. Φορείες, έμφυα, το ένα τ' άλλο. Είναι τι κάνεις αλήθεια αυτό. Όσο και αν παίρνεις το κρανίο και σηκώνεσαι, βγαίνεις στους δρόμους και τρέχεις. Όχι, όσο και αν οι συνάδελφοι δικοί σου ή και άλλοι χρησιμοποιούν έτσι ένα ανεκδοτολογικό χρώμα, τοποθετούν στην έννοια της λέξης ισοδύναμα, είναι μία λέξη όμως που ταυτόχρονα από πίσω κρύβει μία τρομακτική πάλι και έναν τρομακτικό αγώνα. Mm-hmm. Πιστεύω ότι θα βρεθούν τα ισοδύναμα. Πιστεύω ότι θα καλυτερεύσει η ζωή των πολιτών αυτής της χώρας. Μακάρι. Στο θέατρο πώς είναι τα πράγματα, δάφνες και πικροδάφνες. Ναι. Σε